Εκεί που ωστόσο είχε απαγορευτεί με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης η αποβίβαση επισκεπτών. Τώρα υπάρχει μια μελέτη, υπάρχει ένας προβληματισμός, μια φάση διαβούλευσης τουλάχιστον για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει στην Ίσο, να γίνει λοιπόν επισκέψιμη ξανά. Υπό προϋποθέσεις όμως και όρους που να δούμε αν θα μπορέσουν να εκπληρωθούν για να γίνει αυτό που ανέφερες, Νικόλα. Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας και στην παρέα μας και να τον ευχαριστήσουμε πολύ γι' αυτό το συντονιστή της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη Χρυσή, τον κύριο Καλούς Παρακαμιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Γιατί... Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Νήσος Χρυσή είναι ένας τόπος που τον αγαπάμε όλοι, είτε το έχει επισκεφτεί κανείς, είτε όχι ακόμη και ως εικόνα, ξέρει ότι κάποια στιγμή πρέπει να το κάνει. Το θέμα είναι αυτό όμως, κύριε Παρακαμιάν, ότι πρέπει να γίνεται υπό όρους και με σεβασμό στην περιοχή. Ακριβώς, ακριβώς. Κατ' επιταγή και της νομοθεσίας τώρα πλέον, η οποία είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Ναι. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή στα σκαριά, έχει ολοκληρωθεί μία μελέτη για την φέρουσα ικανότητα της Χρυσής. Δηλαδή, πόσους μπορεί η Χρυσή να σηκώσει ως επισκέπτες? Ναι. Είναι δύο μελέτες, ναι, οι οποίες εκπονούνται ταυτόχρονα. Η μία είναι για την φύλαξη του νησιού και η άλλη είναι για τη φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή πόσους επισκέπτες μπορεί να δέχεται χωρίς να υποβαθμίζεται το νησί. Αυτό είναι μία δράση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, βάσει κιόλα και του σχεδίου δράσης. Το έχει αναλάβει δηλαδή αποκεντρωμένη και το έχει αναθέσει σε μελετητές. Το πρώτο παραδοτέο, οι μελετητές μας το δώσανε το Μάιο, δηλαδή και η είδηση αυτή που σας έκανε να επικοινωνήσετε μαζί μου είναι παλιά είδηση. Έχει γίνει λοιπόν το πρώτο παραδοτέο που προβλέπει διάφορα σενάρια επισκεψιμότητας του νησιού, δηλαδή πόσους επισκέπτες χωράει, ανάλογα με τον βαθμό φύλαξης. Ο maximum αριθμός που δεν υπάρχει φύλαξη στο νησί, χάρη στην απόφαση της αποκεντρωμένης, επισκέπτονται το νησί περίπου 40.000 άνθρωποι. Θα ξέρουμε και για φέτο, θα πληροφορηθούμε από το λιμεναρχείο, αλλά πέρσι ήταν 40.000 άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν κατεβαίνουν από τον Προβλήτα, αλλά πλησιάζει το σκάφος στην παραλία, πέφτουν μέσα, αυτά μικρά πλοία το κάνανε αυτό έτσι κι αλλιώς από παλιά. Και μπορούν να βγουν στην παραλία χωρίς να κρατάνε πράγματα έτσι κι αλλιώς, και απαγορεύεται να μπουν στο εσωτερικό του νησιού. Κύριε Παρακαμιάν, ο ΦΠΚ έχει κάνει και μία περίθρα. Αυτή η απαγόρευση όμως λύγει τους ή άλλους λόγω χρονικής περίοδου, έτσι, επειδή μπαίνουμε στο χειμώνα, νομίζω, έτσι, αυτή η απαγόρευση. Ναι, αυτή η απαγόρευση έληξε στις 31 Οκτωβρίου. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι εντελώς πιο αυστηρά. Τώρα δεν επιτρέπεται κανένας να κατέβει να μπει στο νησί, παρά μόνο αν έχει άδεια. Τα σενάρια αυτά που μας είπατε, μέχρι τι maximum αριθμό επισκεπτών προβλέπουν, ανάλογα βεβαίως και με τις συνθήκες φύλαξης στις οποίες αναφερθήκατε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μέχρι 900 άτομα έως και 1.000, αλλά αυτός είναι ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να προσαρμόζεται. Θα τον κανονίζουν δηλαδή οι φύλαξες. Αυτός είναι, επαναλαμβάνω, ο μέγιστος αριθμός σύμφωνα με τη μελέτη. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και άλλοι αριθμοί που αφορούν σε χαλαρότερα μέτρα φύλαξης. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι για ένα τέτοιο αριθμό πρέπει να γίνουν επισκεπτών, θα πρέπει να γίνουν έργα υποδομής πάνω στο νησί, τουαλέτες για παράδειγμα, ένα μεγάλο θέμα και πρόβλημα,
Εάν οι φύλακες είναι 3 ή 4, θα πρέπει να υπάρχει ένας οικίσκος στον οποίο, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να αποκλειστούν και οι άνθρωποι εκεί, να έχουν τα μέσα για να, για να ελέγχουν το αυτό. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Αυτή τη μέρημνα για τη φύλαξη, ποιος προβλέπεται να την αναλάβει, ποιος φορέας εννοώ? Κοιτάξτε, από τον νόμο είναι η δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία, δηλαδή, και μάλιστα αυτή η μελέτη τώρα και της φύλαξης αλλά και της φέρουσας ικανότητας, θα πρέπει να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επομένως, έχουμε δρόμο ακόμα. Είναι εύκολο να περιοριστεί ο αριθμός των επισκεπτών, δηλαδή να ελεγχθεί και να περιοριστεί στον αριθμό που πρέπει και προβλέπουν οι μελέτες? Είναι εύκολη με τέτοια διαδικασία? Ναι. Υπάρχουν πλέον. Αν υπάρχει φύλαξη καταρχάς, είναι το πολύ βασικό. Στη συνέχεια, το να υπάρχουν ηλεκτρονικά εισιτήρια και ενδεχομένως να υπάρχει και ραντάρ, το οποίο θα μπορεί να εντοπίζει και μικρά πλοία, τα οποία, βάρκες δηλαδή, τα οποία προσεγγίζουν το νησί. Ήδη δηλαδή ο ΦΥΠΕΚΑ έχει ένα μεγάλο ποσό για την εγκατάσταση τέτοιων ραντάρ. Αν εξασφαλιστεί αυτός ο προσδιορισμός του τρόπου φύλαξης της περιοχής, είναι παράλληλα απαραίτητος ένας τόσο αυστηρός προσδιορισμός αριθμού επισκεπτών, ή θα μπορούσαμε ενδεχομένως και να δούμε μια ελαστικότητα? Κοιτάξτε, αυτό είναι βλέποντας και κάνοντας. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορείς να... Δηλαδή, υποχρεωτικά μπαίνει ένας αριθμός, ο οποίος όμως την άλλη χρονιά μπορεί να αλλάξει λίγο προς τα πάνω, λίγο προς τα κάτω, ανάλογα με το πώς πήγε εκείνη η περίοδος. Ο κεντρικός στόχος πάντως, και το λέει οικία εντελώς με σαφήνεια, με μεγάλη σαφήνεια, είναι ότι η προτεραιότητα είναι η προστασία του νησιού. Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η προστασία του νησιού και η αποκατάσταση του νησιού. Το νησί τώρα 2 χρόνια έχει πάρει μια πολύ σοβαρή ανάσα. Έχει ηρεμήσει η φύση στο νησί. Οι κέδροι δυστυχώς ακόμα δείχνουν κάποια σημεία ανάκαμψης, αλλά δεν ξέρω, θα μας τα πούνε αυτά και οι επιστήμονες που ασχολούνται, εάν είναι συγκυριακό ή αν όντως λόγω της μείωσης επισκεψιμότητας αρχίζουν να συνέρχονται οι άρκευτοι. Και αυτό που είναι πραγματικά νέο είναι ότι στη βορειοδυτική μεριά του νησιού ήταν ένας τεράστιος σκουπιδότοπος με υπολείμματα προηγούμενων χρήσεων, δηλαδή σπασμένες ομπρέλες, σπασμένα καθίσματα, ψυγεία, καταψύκτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά λοιπόν, με μέρημνα της Επιτροπής, δηλαδή καθώς ενημερώσαμε τις υπηρεσίες και χάρη στην πολεοδομία, στο γραφείο πολεοδομίας της δόμησης Ιεράπετρας και της δασικής υπηρεσίας, υποχρέωσαν τον χρήστη εκεί του χώρου να τα απομακρύνει. Και τώρα είναι ακόμα λίγο πιο καθαρό το νησί. Είναι και άλλα, βέβαια. Έπρεπε ωστόσο να φτάσει το νησί στο κόκκινο, κύριε Παρακαμιάν, για να πάρει. Ναι, να το περάσει και λίγο. Ήταν πραγματικά στα όρια του. Στα όρια. Ήταν μια ληστρική εκμετάλλευση. Ληστρική. Η βελτίωση την οποία αναφέρατε ως προς την αποκατάσταση έτσι του φυσικού περιβάλλοντος, έχουμε μια γενική εκτίμηση τάξης μεγέθους, σε τι ποσοστό, ας πούμε, κυμαίνεται? Κοιτάξτε, έχουμε καταρχάς πολύ μεγάλες περιοχές, ιδιαίτερα παράκτιες, στις οποίες εμφανίστηκαν φυτά τα οποία δεν υπήρχαν πριν εκεί, γιατί τα ποδοπατούσαν. Οι αμμοθήνες πια είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δηλαδή οικολογικά, να το πω έτσι, γιατί παλιότερα, επειδή τις καταπατούσανε,
γιατί κινόντουσαν μέσα στο χώρο και ήταν και αυτοί που είχαν τα παραπήγματα κτλ. Ήταν πολύ διαβρωμένες και επιπλέον δεν είχαν και καθόλου οργανική ύλη από πάνω, ήταν εξήχαν οι ρίζες. Και κυρίως τα ριζικά τριχίδια, τα οποία είναι και πιο, και πιο ευαίσθητα των αρκεύθων. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια. Υπάρχει στο μεγαλύτερο ποσοστό αποκατάσταση, εκτός από το μέρος που ήταν επί πολλά χρόνια ιδίωδος από τη νότια στη βόρεια παραλία και πίσω. Αυτό θα πάρει πολύ χρόνο να αποκατασταθεί. Πάντως φαίνεται, κύριε Παραγκαμιάν, ότι υπάρχουν ήδη έτσι απτά αποτελέσματα, απτές ενδείξεις ότι αυτό το έστω και λίγο ακραίο μέτρο ότι λειτουργήσε στην πράξη, έτσι. Συνήρθε το νησί. Και τέτοια μέτρα, και δεν θα το έλεγα μάλιστα και ακραίο εγώ αυτό, τέτοια μέτρα πρέπει να ληφθούν σε πάρα πολλές περιοχές στην Κρήτη. Δώστε μας μια εικόνα για αυτές, γιατί νομίζω ότι ήταν και η επόμενη ερώτηση αυτή που ήθελα να σας κάνω. Αν τελικά θα πρέπει να είναι οδηγός και για άλλες περιοχές, οι οποίες υποφέρουν αυτή τη στιγμή από την υπερεπισκεψιμότητα. Πείτε μας έτσι χαρακτηριστικά περιοχές. Κοιτάξτε να δείτε. Ο τουρισμός όπως ασκείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που λέμε κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι για να βγάλουν χρήματα, και δεν υπάρχουν κανόνες χρήσης, έρχεται αυτή η δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να είναι πραγματικά βιώσιμη, να καταστρέφει τους χώρους τους οποίους ασκείται. Ναι. Τώρα λοιπόν οι αμμώδεις παραλίες στην Κρήτη, είναι και διάφορα μέτρα βέβαια που έχουν ληφθεί, όλα αυτά να αφήνουν, ξέρετε, που έχουν επιτρέψει να μπαίνουν ομπρελοκαθίσματα με ανταλλάγματα, μετά και βλέπουμε τώρα κρεβατοκάμαρες ολόκληρες και τέτοια καντίνες που μετατρέπονται σε μπαρ παντού στην Κρήτη. Και αυτό το πράγμα υποβαθμίζει ένα περιβάλλον το οποίο ήταν ελκυστικό για να ασκηθεί αυτή η δραστηριότητα. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αν δείτε, γιατί αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι στην παράκτια ζώνη πλέον της Κρήτης. Τα τελευταία 50 χρόνια οι δραστηριότητες των ανθρώπων έχουν μεταφερθεί εκεί και χωρίς να θεσπιστούν και κανόνες. Ή τέλος πάντων και όπου υπάρχουν κανόνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν, διότι οι υπηρεσίες είναι αποδεκατισμένες και δεν μπορούν να τα παρακολουθούν όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού αυτά τα πράγματα. Αυτό το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε και εδώ ακόμα, στο Ηράκλειο. Το ΙΤΕ πριν μερικά χρόνια, από το ΙΤΕ κάποιοι ερευνητές είχαν κάνει μια δημοσίευση που έδειχναν ότι η αμμουδάρα στο ύψος του γιόφυρου έχει υποχωρήσει σχεδόν 100 μέτρα. Μέσα στα τελευταία 50-60 χρόνια. Καταλάβατε, δηλαδή, επειδή αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν λίγο-λίγο, δεν είναι, ας πούμε, πως είναι ένας κατακλυσμός, μια πυρκαγιά. Ναι, μια απότομη αλλαγή. Δεν γίνονται τόσο εύκολα αντιληπτές. Ναι, σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ας κρατήσουμε το παράδειγμα του νησιού για να προβληματιστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε άλλες περιοχές, όπως πολύ σωστά το θέσατε και εσείς, κύριε Παρακαμιάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Κρατάμε το θετικό και το αισιόδοξο. Αυτό που λέγαμε, ότι το νησί συνήλθε, το νησί έχει καταφέρει να επανέλθει στους πρώτερους ρυθμούς του, έτσι όπως πρέπει να είναι, και προστατευόμενους ρυθμούς. Και κάπως έτσι πρέπει να γίνει και η διαχείριση της επισκεψιμότητας, λοιπόν, από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εσείς.